η καρδιά μου κι όμως άντεξε. Από την τελευταία φορά που σας είδα, είστε πιο κομψός, πιο αδύνατος, πιο ανανεωμένος. Αυτό είναι μια εκδοχή της ύπαρξής μου. Στο χώρο του τραγουδιού, γιατί πιστεύετε, κύριε Τερλέγκα, ότι δεν έχουν ακουστεί τόσο πολύ σεξουαλικές κακοποιήσεις? Ίσως εκεί τα συμφέροντα είναι πιο... έχουν πιο δυναμική. Μου έχει τύχει και εμένα, ας πούμε, να τραγουδάω σαν Βασίλης. Εντάξει, ας βάλουμε στην άκρη το Τερλέγκα. Μια κοπέλα που δεν την ήξερε κανείς. Απλά επειδή ήταν με τον επιχειρηματία ερωτευμένη ή έκανε την ερωτευμένη. Ο επιχειρηματίας μου την επέβαλε με το ζόρι. Σας πλησιάσαν οι γυναίκες μόνο και μόνο επειδή είστε ο Τερλέγκας? Δεν το συζητάω. Αυτό είναι πασιφανέστατο. Δηλαδή, εγώ τουλάχιστον δεν πιστεύω πια. Ναι. Ότι δεν πιστεύετε είμαι σχέσεις. Τόσο σεξι άντρας, ας πούμε, που να με αγαπάνε και να με ερωτεύονται όλες. Σίγουρα ψάχνουν την αυτοπιβεβαίωση μέσα από το φως ενός καλλιτέχνη και όχι μόνο δικό μου. Όλα αυτά που κάποια στιγμή γραφτήκαν για σας, σας ενοχλούν όλα αυτά τα σχόλια ή... Κοίταξε να δεις κάτι. Είπα, άνω το ξύπα. Κάπου μπορεί να φταίω κι εγώ, κάπου μπορεί να φταίνει κι άλλοι. Πάντως, όλοι μαζί κάπου φταίμε σε διάφορα πράγματα τα οποία μπορεί και να είπα, σε ποιος ξέρει σε ποια κατάσταση βρισκόμουν ή μπορεί... Το μετανιώσατε. Μια πολλά πράγματα έχω μετανοήσει. Άνθρωπος που δεν μετανοεί, για μένα δεν είναι άνθρωπος. Εσείς αντιμετωπίσατε κάποιο είδος ρατσισμού επειδή ήσασταν πάντα κοντά στο Θεό? Κοίταξε, όταν μιλάς για τον Χριστό θα υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θα σου φερούν ρατσιστικά. Πιστεύετε ότι σας παρεξηγήσανε, ότι δηλαδή είσαστε άλλο και άλλο βγάλανε για εσάς? Αυτό είναι δεδομένο, ότι ο Βασίλης Τερλέγκας είναι ένας τραγουδιστής ο οποίος είναι κατ' οτέρας ποιότητας, δεν είναι καθόλου κατ' οτέρας ποιότητας. Η απόδειξη ότι συνεργάστηκα με πολύ μεγάλους συνθέτες και η μεγαλύτερη απόδειξη είναι ότι μια γαρδένια η καρδιά μου τραγουδούσα πριν 30 χρόνια και μια γαρδένια τραγουδά ακόμα και είναι πάλι επίκαιρο. Κι όπως τα παίρνω τις τροφές, εσύ αν θέλεις κοίταζε με. Η στροφή πώς ήρθε, η στροφή, η παραγγελία? Έπεσε στον δρόμο μου. Και βγήκε από το στόμα μου και έγινε αυτό που έγινε. Θα μπορούσε να το πει κάποιος άλλος και να μην γίνει τίποτα. Μένω να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Ευχαριστώ την εκπομπή σας και στο επόμενο.